Η ενιαμελής επιτροπή που έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για την επιλογή του μνημείου που θα αναγερθεί για την ίδρυση της πόλης κατέληξε ύστερα από συσκέψεις ώστε το μνημείο να αποτυπώνει και να συμβολίζει την ιστορία της πόλης και τη δυναμική που αποπνέει για το μέλλον. Η ανέγερση μνημείου είναι ένα σημαντικό και σοβαρό έργο και θα συμβάλλει στην αισθητική της πόλης. Θα πρέπει να είναι ένα μνημείο σύμβολο, ταυτότητα και σήμα κατά τεθέν της πόλης μας. Πρώτον, το μνημείο να εκφράζει τη συγγένεια Ανδριανούπολης Κάραγατς με τη Νέα Ορεστιάδα. Δεύτερον, να αναδεικνύει το θέμα της διπλής προσφυγιάς και να δηλώνει ότι η Ορεστιάδα Παύλα Κάραγατς θυσιάστηκε χάριν του εθνικού συμφέροντος. Τρίτον, να εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δημιουργικότητας και ελπιδοφόρο μέλλον. Τέταρτον, ο εικαστικός καλλιτέχνης, γλύπτης ή ζωγράφος θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ώστε με το δικό του τρόπο να εκφράσει τις παραπάνω προτάσεις. Πέμπτον, τόπος. Προτείνεται περίοπτη θέση στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Έκτον, διαστάσεις. Ανάλογες διαστάσεις για να προσελκύει την προσοχή του κοινού και κυρίως να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της πλατείας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Βασίλης Παπαμιχαήλ ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και τη σημασία ανέγερσης του μνημείου. Κάλεσε δε το Σώμα να καταθέσει τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις του, ώστε να συμπεριληφθούν στο σκεπτικό της Επιτροπής για να συντεθεί μια γενική ολοκληρωμένη πρόταση για την ανέγερση του μνημείου. Έτσι, με ένα τελικά διαμορφωμένο κείμενο, θα μπορεί να γίνει και προκήρυξη του καλλιτεχνικού διαγωνισμού, προφανώς από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, με σκοπό την ανάδειξη του εικαστικού καλλιτέχνη, ο οποίος και θα φιλοτεχνήσει το παραπάνω μνημείο. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι από μάρμαρο ή ορίχαλκο ή μαύρος μπρούντζος ή ανοξίδωτος χάλιβας. Ανάλογα βέβαια και με το κόστος που μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος μας. Εμείς προτείνουμε το έργο αυτό να βγει στη διαβούλευση, να ακουστούν άλλες απόψεις, να γίνει κάποιος προϋπολογισμός και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεικτικά αναφέρω σε ένα μήνα, περίπου στις 31 Μαρτίου. Ευχαριστώ.